Ο επίτιμος διδάκτορ του Cambridge Alan Roster στην ενημερωτική εκδήλωση του Επιμελητηρίου Πιερίας και του Διαβαλκανικού Ινστιτούτου για Εκπαιδευτική και Οικονομική Ανάπτυξη. Ο κύριος Roster είναι χημικός, μηχανικός και πρόεδρος της Roster & Associates, συμβουλευτικής εταιρείας για τη βελτίωση στο πεδίο της βιομηχανικής ενεργειακής αποδοτικότητας, κυρίως για εταιρείες πετρελοειδών, η οποία έχει έδρα στο Χιούστον των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Ο κύριος Roster επεσήμανε πως οι άνθρωποι δεν εργάζονται μόνο για τα χρήματα, αλλά και για την ικανοποίηση που η εργασία προσφέρει. Τέτοιες πηγές ικανοποίησης είναι το ενδιαφέρον αντικείμενο απασχόλησης και οι προκλήσεις, το αίσθημα πληρότητας, η αμοιβή, η αυτονομία, η διασφάλιση της θέσης, η δυνατότητα προαγωγής αλλά και η αναγνώριση από τους συναδέλφους. Με παρόμοιο τρόπο διαμορφώνονται και πηγές δυσαρέσκειας, όπως για παράδειγμα ο μεγάλος φόρτος εργασίας, χαμηλές απολαβές ή η έλλειψη βοηθητικού προσωπικού. Θέτοντας μια σειρά ερωτημάτων και μέσα από διάλογο με τους παρευρισκόμενους, ο μιλητής τόνισε πως η έννοια της επιχειρηματικής αριστείας συνδυάζει τα χρήματα που προσφέρει η εργασία και την επαφή με τους συνανθρώπους που προσφέρει η ζωή. Τα 7 χαρακτηριστικά της, όπως τα παρέθεσε, είναι η επικοινωνία, η εκπλήρωση υποχρεώσεων, η αναγνώριση και επέκταση των επαγγελματικών ορίων, η επένδυση στο επάγγελμα και την κοινωνία, η ενθάρρυνση των συναδέλφων, η χαρά στην εργασία, η προστασία της προσωπικής ζωής. Αμέσως μετά ο μιλητής απάντησε σε ερωτήσεις και δέχθηκε τα σχόλια των παραβρισκομένων, τα οποία περιστράφηκαν γύρω από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σήμερα οι νέοι βγαίνοντας στην αγορά εργασίας, αλλά και οι επιχειρηματίες στην καθημερινή μάχη της επιβίωσης της επιχείρησής τους. As an engineer, I very quickly realized that being successful as an engineer and being successful in business is more than just understanding your subject, your technology. Σαν χημικός μηχανικός και ιδιαίτερα με την δική μου την επιχείρηση, τη συμβουλευτική εταιρεία, πολύ γρήγορα ανακάλυψα ότι δεν είναι αρκετό να έχεις μόνο μια τεχνογνωσία και να ξέρεις το αντικείμενό σου. And especially it's about people as well as technology. It's about ethics as well as science. Και έτσι μιλάμε από μια μεριά και για τεχνογνωσία, αλλά μιλάμε και για ανθρώπους, μιλάμε για ηθική στην επιχείρηση και επίσης ομιλούμε, what was the other one you mentioned? Ethics. Θέμα επιχειρηματικής ηθικής. Και έτσι αυτά πρέπει να τα έχουμε μαζί. And that's true of engineering. I think it's true of every other discipline, every other business. And so I think the principles that I have to share apply to anyone who is involved in business. Και έτσι, αν και είμαι μηχανικός, χημικός μηχανικός και ασχολούμαι με αυτό το κομμάτι, αυτά που έχω να συμμεριστώ με το ακροατήριο είναι αρχές διαχρονικές αξίες που εφαρμόζονται και πρέπει να εφαρμόζονται σε όλες τις επιχειρήσεις και σε όλες τις κλάδους. Να ρωτήσω, κάνω και μικρό μία ερώτηση. Okay. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω ποιος είναι ο αντίκτυπος και πώς αντιδρούν οι άνθρωποι που παρακολουθούν τα σεμινάρια. Okay. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάνει μεταξύ εδώ. Δεν έχει γίνει, το πρώτο στο είναι. Εξωτερικό μόνο. Ναι, ναι. Μπορεί να μας πούμε στο Τέξας πώς είναι. Okay. The question is, how do people, we haven't done it in Greece here, but how do people in the States react or respond to those kinds of seminars that you're doing? I've had very good response from a lot of people who feel that it's important to open their minds to a wider notion of what business is about and what engineering is about. Είχα μια πολύ καλή, θα έλεγα, αξιολόγηση από αυτούς που παίρνουν τα σεμινάρια, γιατί καταλαβαίνουν και διαισθάνονται ότι χρειάζεται να ξέρουν πολύ περισσότερο από το δικό τους το αντικείμενο, ποιος είναι, τι είναι επιχείρηση, τι είναι καλή επιχείρηση και πώς δουλεύει μια καλή επιχείρηση. Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, Ηλίας Χατζηχριστοδούλου, ευχαρίστησε τον κύριο Roster, ο οποίος επισκέπτεται την Ελλάδα για πρώτη φορά με στόχο να δώσει μια σειρά ομιλιών για την επιχειρηματική αριστεία και τα χαρακτηριστικά της. Επιπλέον, ευχαρίστησε τον κύριο Ιγνάτιο Μεϊμάρη, διευθυντή του Διαβαλκανικού Ινστιτούτου, για την πολυετή άριστη συνεργασία και τόνισε πως η επιχειρηματική κατάρτιση αποτελούσε και συνεχίζει να αποτελεί προτεραιότητα για το Επιμελητήριο. Νομίζω ότι σε μια περίοδο πάρα πολύ δύσκολη, όσο πληροφορημένη είναι η επιχειρηματικότητα, τόσο έχουμε ελπίδες να επιβιώσουμε και να διατηρήσουμε τις επιχειρήσεις. Εμείς ως Επιμελητήριο και η διοίκηση και το Διοικητικό Συμβούλιο δίνει πολύ μεγάλη σημασία στο θέμα της ενημέρωσης και στο θέμα, αν θέλετε, στα εισαγωγικά της επιμόρφωσης του επαγγελματία. Ο κύριος Άλλη βρίσκεται εδώ εντελώς επαγγελματικά και αυτό χάρη της γνωριμίας και όχι μόνο ο κύριος Άλλη, ο οποίος μας τιμάει σήμερα με την παρουσία του και θα μας δώσει όλα αυτά τα οποία έχει σπουδάσει, έχει με τις εμπειρίες του, έχει εμπλουτιστεί και θα μας διαφωτίσει με τα πράγματα τα οποία είναι για μας σπουδόγνωρα. Αλλά θα ήθελα επί ευκαιρίας να ευχαριστήσω τον Ιγνάτιο Μεϊμάρη, τον προσωπικό του εδώ
ελληνικού μας, που πραγματικά έχουμε αποκτήσει έναν πάρα πολύ καλό φίλο στο κοινωνικό μας. Μας έχει φέρει πολλές φορές σε επαφή με πάρα πολλούς επιστήμονες από Αμερική. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος φέραμε την επιχειρηματικότητα και ιδιαίτερα στον τομέα της κοινοτροφίας και επισκεφτήκανε το κεντάκι της Αμερικής, όπου εκεί πράγματι όταν επέστρεψαν οι επιχειρηματίες τον επόμενο μήνα κοιτούσαν να τροποποιήσουν τις παραγωγές τους. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος δημιούργησε την Επιμελητηριακή Βιβλιοθήκη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τη σύζυγό του Ναφροτίδη, η οποία δεν ξέρω ποιοι αγαπάνε περισσότερο το Επιμελητήριο εμείς ή το συγκεκριμένο Αντώνη. Η καρδιά μας και ο παλμός μας ήταν και είναι, 21 Δεκεμβρίου τώρα θα συμπληρώσουμε 9 χρόνια από τότε που ήρθαμε από την Αμερική μετά από 35 χρόνια εκεί και ξεκινήσαμε το Ινστιτούτο εδώ για αποκλειστικό σκοπό να δούμε στην περιοχή μας, πρωτίστως εδώ στην Πιερία αλλά και ευρύτερα στη Βόρειο Ελλάδα, αλλά ξεκινώντας πάντα με βάση εδώ, την Κατερίνη και την Πιερία, να δούμε πράγματα τα οποία μπορούν να μας βοηθήσουν. Φυσικά εκείνη την εποχή που δεν ξέραμε τι θα αντιμετωπίζουμε σήμερα και το τσουνάμι μέσα στο οποίο βρισκόμαστε σήμερα. Αρκετά όμως υπεραρκετά αυτά για μας. Θα ήθελα να σας συστήσω τον κύριο Ρόσιπερ, λίγα λόγια να πω για αυτόν. Γνωριστήκαμε πέρυσι τον Νοέμβριο και αυτός, μιλώντας, ήμουνα στο Χιούστον με την Νένα και μιλώντας, του είπα στον τι κάνουμε, τι είναι ο πόθος μας, να δούμε στην περιοχή μας. Και αυτός, όπως και άλλα άτομα σαν και αυτόν που έχουν έρθει από το βήμα αυτό, που έχουν περάσει από εδώ, μου είπε, κοίταξε, δεν έχω έρθει ποτέ στην Ελλάδα, με ενδιαφέρει, θέλω πάρα πολύ να έρθω προς εκείνη την κατεύθυνση. Οπότε το ρώτησα, του λέω, τι είναι το αντικείμενό σου. Και μου εξήγησε, όπως είδατε νομίζω και στη διαφήμιση, που έχω κάνει ένα λάθος εκεί περιπτώντος, το οποίο είναι δικό μου σπάνδα, δεν είναι λάθος τυπογραφικό. Ο κύριος Άλαν Ρότσεπερ είναι από την πρώην Ροδεσία, Ζιμπάμπουε σήμερα που λέγεται. Εκεί γεννήθηκε και σε κάποια ηλικία πήγε στην Αγγλία, όπου σπούδασε χημικός μηχανικός στο Πανεπιστήμιο του Cambridge και πήρε το προπτυχιακό, το Masters και το δοκτοράτο του. Και κάτι που δεν μου το έδωσε, αλλά μου το ψιθύρισαν κάποιοι άλλοι φίλοι του, είναι ότι το Πανεπιστήμιο του Cambridge του έχει δώσει ένα τιμητικό δοκτοράτο. Και ξέρετε, το Cambridge δεν κάνει αυτά τόσο εύκολα, να δίνει τιμητικά δοκτοράτα. Και ο λόγος που το έδωσε είναι γιατί στο χώρο του, σαν χημικός μηχανικός, και στον χώρο της ειδικότητάς του έχει γράψει τα περισσότερα συγγράμματα σε ακαδημαϊκά και επαγγελματικά, επιστημονικά, περιοδικά επώνυμα παγκοσμίως. Για αυτόν τον λόγο του δώσανε το βραβείο αυτό. Και έτσι χαίρομαι που τον έχουμε μαζί μας. Η δουλειά του, ο ίδιος έχει η δική του εταιρεία, που είναι συμβουλευτική για εταιρείες πετρελοειδών, διελιστήρια, φυσικά λαβαίνεται για αυτόν τον λόγο. Έφυγε από την Αγγλία και είναι τώρα στο Χιούστον. Γιατί εκεί είναι όλη η παρέα αυτή μαζεμένη. Αλλά φυσικά κάνει σεμινάρια και στην Βραζιλία, συμβουλευτική και σε άλλες χώρες που έχουν να κάνουν με πετρέλαιο. Και εύχομαι με όλη τη συζήτηση που έχουμε για πετρέλαιο και αέριο εδώ στην Ελλάδα να τον έχουμε εδώ πέρα και με άλλες προϋποθέσεις.